Αρχικά θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση, την οποία έχουμε συνδιοργανώσει με το Επιμελητήριο της Δράμας και με τη βοήθεια του Προέδρου του Επιμελητηρίου, τον κύριο Γεωργιάδη. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να σας παρουσιάσουμε την εμπορική στρατηγική της ΔΕΔΑ, καθώς και τον προγραμματισμό των εργασιών, τόσο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όσο και στην πόλη σας τη Δράμα. Θα ξεκινήσουμε με ένα σύντομο χαιρετισμό από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Δράμας, τον κύριο Γεωργιάδη. Κυρίες και κύριοι, κύριοι επίσημοι προσκεκλημένοι, κύριοι εκπρόσωποι της Περιφέρειας, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριοι Δήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε της ΔΕΔΑ, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε στην πόλη μας σε μια συνδιοργάνωση με την δημόσια επιχείρηση δικτύων και διανομής αερίου, μία εξαιρετική ημερίδα, εσπερίδα, στην οποία θα κληθούμε να ακούσουμε αυτά τα οποία έχει να μας παρουσιάσει η ΔΕΔΑ σχετικά με το μεγάλο έργο του δικτύου που κατασκευάζεται στην πόλη μας και όχι μόνο. Σας προσκαλέσαμε σε αυτή την εκδήλωση μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ, τον κύριο Μάριο Τσάκα, τον οποίον ευχαριστώ και καλωσορίζω στην πόλη μας, όπως καλωσορίζω και όλα τα στελέχη της ΔΕΔΑ που είναι σήμερα μαζί μας. Το Επιμελητήριο Δράμας και οι επιχειρήσεις μέλη μας διαχρονικά διεκδικούσαν την έλευση του φυσικού αερίου ως μία από τις απαραίτητες βασικές υποδομές που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και του τόπου εν γέννη. Το μάρμαρο, η αγροτοδιατροφή, η νοπία, η ξυλία και η υψηλή τεχνολογία έχουν τεράστια συμμετοχή τόσο στο τομεακό ΑΕΠ όσο και προς το μέγεθος της απασχόλησης. Με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό, η μεταποίηση κατέχει την πρωτοκαθεδρία στην παραγωγή της Δράμας, στο ΑΕΠ της Δράμας. Το παζλ της τοπικής οικονομίας το συμπληρώνουν κυρίως οι πολυάριθμες μικρές επιχειρήσεις. Στον κλάδο της εστίασης, τον οποίον ιδιαίτερα πρέπει να προσέξουμε λόγω της ενεργοβόρας παρουσίας του, σε συνδυασμό φυσικά με τα αρτοπία, τα ζαχαροπλαστεία, τα οποία και επίσης αυτά καταναλώνουν μεγάλο ποσοστό ενέργειας και σε συνδυασμό πάντα με τα λειτουργικά τους κόστη. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η κλιματική κρίση είναι μια πραγματικότητα. Με ορατές τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις, όπως η μεταστροφή των οικονομιών του πλανήτη σε χρήση όσο γίνεται καθαρότερης ενέργειας, είναι πλέον αναγκαιότητα. Από τις πηγές της πρωτογενούς ενέργειας, το φυσικό αέριο θεωρείται η καθαρότερη μορφή, αν εξαιρέσουμε φυσικά τη ΣΑΠΕ. Θα ήθελα να πω ότι παρά την αρνητική σημερινή συγκυρία την οποία βιώνουμε με τις αυξήσεις της πρώτης ύλης, τα μεταφορικά, το κόστος ενέργειας το οποίο βιώνουμε όλοι μας, αλλά και τις ουσιαστικές παρεμβάσεις του κράτους για να μπορέσει να κρατήσει τις πληθωριστικές αυτές τάσεις της πολιτείας και της κυβέρνησης, νομίζω ότι βραχυπρόθεσμα το έργο του φυσικού αερίου θα αποτελέσει μια ουσιαστική υποδομή ανάπτυξης, αυτή την οποία ζητούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Μόνο η κατασκευή του έργου θα έχει εκατοντάδες θέσεις εργασίας να απασχολήσει σε συνδυασμό με τη συντήρηση των δικτύων και στο μέλλον φυσικά με τις επιχειρήσεις που διαμορφώνουν την εμπορική πολιτική στην περιοχή. Βεβαίως, το όφελος των πολιτών με τη χρήση του δεν χρειάζεται να το αναφέρω. Είναι της πάσης γνωστός ότι είναι μια πηγή ενέργειας με μεγάλη θερμική αξία, όπου βοηθάει ουσιαστικά τη θέρμανση των κατοικιών. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε η Περιφέρεια και ο αείμνηστος Γιώργος Παυλίδης στην κατασκευή αυτού του έργου και η σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας, η οποία το υλοποιεί. Να πω ότι η ηγεσία του Υπουργείου με τη σημερινή διοίκηση της ΔΕΔΑ και με την Περιφέρεια κατάφεραν και σώσανε το έργο από το ΕΣΠΑ, διότι ήταν ένα έργο το οποίο είναι μεν εμβληματικό, αλλά έπρεπε να σωθεί. Και έπρεπε να σωθεί για το σύνολο της Περιφέρειας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. 62 εκατομμύρια είναι περίπου το έργο, αν δεν κάνω λάθος, και 500 περίπου χιλιόμετρα είναι το δίκτυο το οποίο θα δημιουργηθεί. Πιστεύουμε ότι η επέκταση του δικτύου μετά από το πρώτο αυτό έργο είναι επιβεβλημένη, ειδικά στην περιοχή μας, λόγω των ειδικών συνθήκων αλλά και των διάσπαρτων μονάδων ενεργοβόρων που υπάρχουν πέριξ του αστικού ιστού.
Επίσης, οι φυλακές Νικηφόρου είναι ένας πόλος πραγματικά που μπορεί να αποτελέσει έναν καλό πελάτη. Είναι και εδώ ο Δήμαρχος Παρανεστίου, ο οποίος ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα, κύριε Τσάκα, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις περιοχής και τις δυνατότητες επενδυτικές. Σήμερα είχα τη χαρά να φιλοξενήσω στο Επιμελητήριο και την Πρόξενο των Ηνωμένων Πολιτειών και έγινε μια συζήτηση ουσιαστική, διότι το Επιμελητήριο πάντα μιλάει με στοιχεία, με οικονομικούς δείκτες, με μελέτες οι οποίες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και μπορούμε να διεκδικήσουμε σωστά αυτό το οποίο λέμε. Λοιπόν, σε αυτή τη βάση η Δράμα έχει πολλά περιθώρια, ο αγροτικός τομέας ακόμη μεγαλύτερα, τα θερμοκήπια που καταναλώνουν φυσικό αέριο είναι εδώ και μπορούν να επεκταθούν και υπάρχουν και σχεδιασμοί πάνω σε αυτό το ζήτημα. Τέλος, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας για ακόμη μια φορά. Θέλω να πω ότι η παρουσίασή σας για λόγους, για όσους δεν επέτρεψαν να είναι σήμερα μαζί μας εδώ λόγω των ειδικών συνθήκων, θα αναρτηθεί στο πόρταλ του Επιμελητηρίου όπως κάνουμε πάντα, μετά το τέλος. Και φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας να δημιουργήσουμε και ένα help desk ερωτημάτων εφόσον χρειαστούν από τα μέλη μας, να μπορούμε να σας το μεταφέρουμε, άσχετα που υπάρχει αμεσότητα μαζί σας και γνωρίζω τους συνεργάτες σας, τον κύριο Αυλονίτη, τον κύριο Μακρομάλη και όλους τους ανθρώπους που ήταν εδώ, την κυρία Πουρνάρα. Και νομίζω ότι έχετε ένα πολύ καλό team, να πάτε πάρα πολύ καλά στην περιοχή μας και είμαστε εμείς αρρωγοί σε αυτό όποτε μας καλέσετε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Το λόγο σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Στο βήμα θα ήθελα να καλέσω για ένα σύντομο χαιρετισμό τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας, κύριο Παπαθεοδόρου. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Θέλω να καλωσορίσω στην πόλη μας τον κύριο Τσάκα και τους συνεργάτες του και να πω ότι είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία αυτή που ανέλαβε η ΔΕΔΑ, έτσι ώστε να επισκεφθεί τις πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και να παρουσιάσει στους επιχειρηματίες και σε όσους ενδιαφέρονται το σχέδιο, το άμεσο σχέδιο για την υλοποίηση των εργασιών της. Θέλω να συγχαρώ ταυτόχρονα τη δίκη στο Επιμελητηρίο για τη συνδιοργάνωση αυτή και η μαζική σας προσέλευση αποδεικνύει αφενός ότι μια τέτοια εκδήλωση ήταν επιβεβλημένο να γίνει, αφετέρου ότι όλοι μας έχουμε να κερδίσουμε πολλά από τη σημερινή παρουσίαση, διότι η έλευση του φυσικού αερίου στη Δράμα, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, αποτελεί για μας αναπτυξιακό πρόταγμα. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Χρήστος Μέτιος, έχει πει πολλές φορές σε δημόσιες δηλώσεις του ότι στόχος της περιφέρειάς μας ήταν να μετατραπεί από ένα ενεργειακό πέρασμα σε έναν ενεργειακό σταθμό. Και η ΔΕΔΑ, με τις συνδέσεις του φυσικού αερίου σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, θα το πραγματοποιήσει. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ως Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης χρηματοδοτούμε το έργο αυτό κατά το 50%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε αγαστή συνεργασία με την επιχείρηση και με το Υπουργείο προχωρούμε σε πραγματικά ένα πολύ σπουδαίο αναπτυξιακό έργο το οποίο θα διευκολύνει πάρα πολύ πρωτίστως τον επιχειρηματικό κόσμο της πόλης και δευτερευόντως και τα νοικοκυριά, που και αυτά χρειάζονται την αντίστοιχη στήριξη. Κλείνοντας, θέλω να επιβεβαιώσω για άλλη μια φορά δημόσια, θα σας το πει και ο κύριος Τσάκας προφανώς, ότι η διοίκησή μας βρίσκεται σε αγαστή και άριστη συνεργασία με την διοίκηση της ΔΕΔΑ και τα αποτελέσματα τα οποία θα τα δούμε πάρα πολύ σύντομα θα έχουν ένα θετικό, σαφέστατο πρόσημο για όλους και δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω από το ότι είμαστε όλοι αυτιά για να ακούσουμε το τι μέλη γενέστε και σύντομα να το δούμε και στην πράξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλος, στο βήμα θα θέλαμε να προσκαλέσουμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου, τον κύριο Μάριο Τσάκα. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους για την παρουσία σας σήμερα στην εκδήλωση που συνδιοργανώνουμε με το Επιμελητήριο Δράμας. Κατανοούμε και τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες γίνεται αυτή η εκδήλωση, αλλά έχουμε καταλήξει και νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι η διαζώσεις, κουβέντα και ανταλλαγή απόψεων δεν μπορεί να αντικατασταθεί από καμία άλλη διαδικασία.
και αφού τώρα βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο στάδιο από ό,τι ήμασταν πέρυσι, παρά τα προβλήματα, επιλέξαμε μαζί με τον Πρόεδρο να γίνει ζωντανά η εκδήλωση εδώ, διαζώσεις, ώστε να μπορέσουμε, κυρίως δεν ήρθαμε να βγάλουμε ομιλίες, ήρθαμε να ανταλλάξουμε απόψεις, να λύσουμε απορίες και να σας αναπτύξουμε το σχεδιασμό μας. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δράμας για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα και για την προετοιμασία της εκδήλωσης, αλλά και γενικά για τη συλλειτουργία μας σε αυτό το μεγάλο έργο, βλέποντας τόσο αξιόλογους ανθρώπους και στελέχη και επιχειρηματίες να διοικούν επιμελητήρια μας, δημιουργούνται και εμάς μια αισιοδοξία ότι το αύριο μπορεί να είναι πολύ καλύτερο από το σήμερα που ζούμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, την Περιφερειακή Αρχή, τον κύριο Μέτιο και όλη την ομάδα του για την συνεργασία που έχουμε όλο αυτό το διάστημα. Η Περιφέρειά σας, πρέπει να διευκρινίσω, ήταν η πρώτη που ενέταξε, όπως είπε ο Πρόεδρος, είχε αντιμετωπίσει όλο αυτό το έργο τεράστια προβλήματα. Και η Περιφέρειά σας ήταν η πρώτη που ενέταξε τα έργα και αποτέλεσε και την διελκυστίδα, θα έλεγα, ώστε όλες οι υπόλοιπες περιφέρειες Ελλάδος που αναπτύσσει ιδέα τα έργα της να προχωρήσουν σε όλους. Και τώρα αυτή τη στιγμή να λέμε αυτό που παλιά ήταν έτσι ένα πολιτικό αστείο, ότι έχει γίνει όντως όλη η Ελλάδα ένα εργοτάξιο από τα έργα της ΔΕΔΑ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο της πόλης για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε σε όλα τα στάδια, γιατί με τον Δήμαρχο έχουμε αντιμετωπίσουμε και την καθημερινότητα που σημαίνει τα προβλήματα στην πόλη, οχλήσεις κτλ. Όταν υπάρχει καλή συνεργασία και συζήτηση, όλα τα προβλήματα ξεπερνιόνται. Δύο πολύ σύντομα κουβέντες για το ιστορικό του έργου. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, είχε φτάσει, είναι η αλήθεια, στο χείλος της απένταξης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την εταιρεία μας και την περιφέρεια σχεδόν κατά 50-50. Λόγω πολλών προβλημάτων και λαθών, θα έλεγα, φτάσαμε στο χείλος της, για μένα, καταστροφής. Δεν είναι υπερβολή, αν αυτό το έργο απεντάσσονταν. Ξέρετε ότι μετά το 23 η συμβατική αγωγή πάβουν να μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Άρα, αν αυτό το έργο δεν γίνει τώρα, όσο και αν ακούγεται λίγο δραματοποιημένο, δεν θα γινόταν ποτέ. Καταφέραμε όλοι μαζί να το σώσουμε και σήμερα με μεγάλη χαρά περάσαμε και είδαμε σε όλες τις πόλεις. Θα βρισκόμαστε και θα βρισκόμαστε όλη τη βδομάδα στις πόλεις που αναπτύσσουμε δίκτυα. Σε όλες τις πόλεις έχουν ξεκινήσει, εκτός της Καβάλας που ξεκινά αυτές τις μέρες και της Ορεστιάδας που προχθές εγκρίθηκε από το ελεγκτικό, οπότε θέλει ένα μήνα περίπου. Σε όλες τις πόλεις βλέπουμε τα εργοτάξια των εργολάβων μας και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία. Τι σημαίνει αυτό το έργο του φυσικού αερίου? Το πρώτο και βασικότερο είναι σημαντική ότι δημιουργεί τους πυλώνες ανάπτυξης για τις πόλεις στις οποίες παρεμβαίνουμε. Για μας, και έχουμε επίγνωση αυτού που λέμε, θεωρούμε ότι η έλευση δικτύων φυσικού αερίου στην ελληνική περιφέρεια και ιδιαιτέρως στη Βόρεια Ελλάδα αποτελεί το μεγαλύτερο έργο μετά την έλευση του ηλεκτρισμού πριν δεκαετίες. Αν αναλογιστούμε την αλλαγή των εποχών και τι σήμαινε τότε το ηλεκτρικό και τι θα σημάνει σήμερα το φυσικό αέριο, θεωρούμε ότι είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση ενεργειακών υποδομών που γίνεται στην ελληνική περιφέρεια. Οι επενδύσεις άμεσες και έμεσες μόνο για την περιφέρειά σας είναι μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια, μόνο 62 εκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος, είναι η αυτή καθ' αυτή κατασκευή του αγωγού. Αν συνδυάσετε τις χιλιάδες των συνδέσεων που θα χρηματοδοτηθούν από πόρους ιδιωτών, αν συνδυάσουμε τις επενδύσεις που ετοιμάζουν όλες οι εταιρείες που ανοίγουν καταστήματα, ενώ οι υπάροχοι φυσικού αερίου, οι εγκαταστάτες, αυτοί που θα κάνουν τις συνδέσεις, οι συντηρητές, οι προμηθευτές, μιλάμε για μια μικροοικονομία, το μικρό πάει κυρίως ότι αφορά, μιλάμε για μια πόλη εκατοντάδων εκατομμυρίων. Επίσης, αυτό σημαίνει εκατοντάδες θέσεις εργασίας σε όλους αυτούς τους κλάδους που ανέφερα και δεν θέλω να πάω σε δεύτερο και τρίτο βαθμό πιθανών θέσεων, αναφέρομαι σε αυτούς που συνδέονται άμεσα με το έργο. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, εξετάζουμε και το σενάριο, τη δυνατότητα επέκτασης
και σε όμορες περιοχές που υπάρχει αυξημένη βιομηχανική δραστηριότητα. Η εταιρεία μας ήταν μια εταιρεία κατεξοχήν υποστηρίκτρια της βιομηχανικής δραστηριότητας. Μέχρι τώρα το μεγάλο, την απογείωση, το ξετίναγμα της εταιρείας εξυπηρετούσε κατά βάση βιομηχανικούς πελάτες. Άρα για μας η δραστηριότητα και η δραστηριοποίηση στο κομμάτι της βιομηχανικής, του βιομηχανικού τομέα είναι πολύ σημαντική και δεν η ανάπτυξη βιομηχανικού τομέα, όπως ξέρετε πολύ καλά, γιατί η Δράμα φημίζεται για ορισμένες πολύ καλές επιχειρήσεις που έχει. Η ανάπτυξη αυτή δεν αφορά μόνο το καλό των 5-10 βιομηχάνων. Η ανάπτυξη αφορά τις εκατοντάδες, μήπως χιλιάδες θέσεις εργασίας που σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το ενεργειακό κόστος ίσως με το μισθολογικό είναι στο 50-50 για το ποιο είναι σημαντικότερο για έναν επενδυτή. Μειώνοντας το ενεργειακό κόστος, ανοίγουμε διάπλατα τις πόρτες για νέες επενδύσεις. Το έργο μας, όπως ακούστηκε κιόλας, αφορά όλες τις κατηγορίες δυνητικών πελατών, πρώτα απ' όλα οικιακών, που είναι τα σπίτια μας, εμπορικών, όπως αποκαλούμε εμείς, που είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, και τέλος, όπως είπαμε, βιομηχανικών. Ποια είναι τα ωφέλη? Τα λέω πολύ επιγραμματικά, αλλά νομίζω οφείλουν να ακουστούν έστω μία φορά και από εμάς. Τα ωφέλη της ελεύσεως του φυσικού αερίου. Το πρώτο έχει να κάνει με την τιμή. Το φυσικό αέριο είναι το μακράν φτηνότερο από τα συμβατικά καύσιμα. Έχει επιλεγεί και από την κυβέρνηση, που στηρίζει απόλυτα αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, και μάλιστα γι' αυτό βρέθηκε λίγους μήνες πριν και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Ξάνθη να εξαγγείλει αυτό το μεγάλο μας έργο στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Το φυσικό αέριο λοιπόν αποτελεί μακράν το φτηνότερο καύσιμο από τα συμβατικά και από τη ΣΑΠΕ, αλλά η ΑΠΕ είναι μια άλλη λογική που όλοι οδεύουμε προς τα εκεί, αλλά το φυσικό αέριο έχει επιλεγεί ως ενδιάμεσο καύσιμο, ως καύσιμο μετάβασης, όπως το αποκαλούμε, που θα οδηγήσει στη χώρα τις επόμενες δεκαετίες μέχρι στην πιο σύντομη περίπτωση, το 2050, που θέλουμε να πάμε σχεδόν σε πλήρη κάλυψη από ΑΠΕ. Άρα λοιπόν, ό,τι και γιατί ξέρω ότι όλους προβληματίζει, το ανέφερε και ο Πρόεδρος, γίνεται πολλή κουβέντα τηλεοπτική για την τιμή των καυσίμων και του φυσικού αερίου κτλ. Αυτό που μπορεί να εγγυηθούμε είναι ότι όποια μεταβολή και να υπάρχει, το φυσικό αέριο παραμένει μακράν το πιο φτηνό από τα συμβατικά καύσιμα. Και όπως γνωρίζετε και καλά, είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν. Όπως σήμερα συζητάμε για τις αυξήσεις στις τιμές και προβληματιζόμαστε όλοι, αντίστοιχα βέβαια γίνεται για το ρεύμα, για το πετρέλαιο κτλ., μπορεί σε 3 μήνες ή σε 5 να συζητάμε για ιστορικό χαμηλό στην τιμή. Οπότε όλη αυτή η κουβέντα θα είναι άκερη και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προβεί κανείς σε αποφάσεις βάσει της τηλεοπτικής επικαιρότητας. Εγγυόμαστε ότι το φυσικό αέριο δεν πρόκειται ποτέ να έρθει σε συγκρίσιμη τιμή με τα λοιπά συμβατικά καύσιμα. Φυσικά δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του φυσικού αερίου, που παρότι λογίζεται στα ορυκτά καύσιμα είναι πολύ πιο φιλικό στο περιβάλλον από όλα τα συμβατικά καύσιμα. Και τέλος, όπως είπαμε, είναι το βασικό όχημα για τη βιομηχανική ανάπτυξη των περιοχών της Βορείου Ελλάδος, που αποτελεί και κεντρική πολιτική στόχευση, την οποία εμείς καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε. Κλείνω λέγοντας για τα στοιχήματα που έχει αυτό το έργο, τις προκλήσεις. Το πρώτο είναι να υλοποιηθεί με τη μικρότερη δυνατή όχληση για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες. Κατανοούμε ότι ένα τόσο μεγάλο έργο σε πόλεις με πολλά σημεία που είναι στενοί οι δρόμοι κτλ. Δημιουργείται όχληση, αλλά έχουμε φροντίσει, έχουμε επιλέξει οι εταιρείες που κατασκευάζουν το έργο, είναι με πολλά χρόνια εμπειρία στο αέριο, άρα θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για να είναι η αναγειτονιά η μικρότερη και συντομότερη όχληση. Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα, που εκεί θέλω και τη βοήθεια και του επιχειρηματικού και του τεχνικού κόσμου, είναι ότι θέλουμε αυτό το έργο να γίνει κτήμα των δραμηνών, δηλαδή να μπορέσει να υλοποιηθεί στο σύνολό του και αφορά τις εσωτερικές εγκαταστάσεις, συντηρήσεις, τις προμήθειες από επιχειρηματίες περιοχής, γιατί έχουμε δει και περιπτώσεις
που δεν ασχολήθηκαν όσο έπρεπε οι τοπικοί επιχειρηματίες περιφερειακές πόλεις, με αποτέλεσμα να καλύπτεται και τα λεφτά να φεύγουν από την περιοχή, να το πω έτσι απλά, και να έρχονται Αθηναίοι ή Θεσσαλονικείς να υλοποιούν. Δεν το λέω με τοπικιστικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι απαραίτητο να αποκτάτε τεχνογνωσία, να δυναμώνουν επιχειρήσεις και εταιρείες στο χώρο αυτό, ώστε να μπορούμε να υποστηρίξουμε στη συνέχεια και τις νέες επεκτάσεις με τοπικές επιχειρήσεις και να μην αναγκαζόμαστε να κατευθυνόμαστε πάντα στις 6-7 μεγάλες αθηναϊκές ή από τη Θεσσαλονίκη επιχειρήσεις. Επίσης, θέλουμε να υπερκαλύψουμε τους στόχους, θα δείτε και μετά από τον κύριο Αυλονίτη και τον κύριο Λογοθέτη, τους συνεργάτες μου, κάποια νούμερα κτλ. Αυτά είναι τα νούμερα βάσης, όπως τα λέμε, οι αρχικοί στόχοι που έχουν τεθεί μαζί με τις διαχειριστικές αρχές. Στόχος μας είναι αυτά τα νούμερα που θα δείτε, να καλύψουμε διπλάσια και τριπλάσια νούμερα. Η εταιρεία μας έχει όλα τα απαραίτητα μέσα και κυρίως τη χρηματοδοτική επάρκεια, ώστε να καλύψει όποιο αριθμό συνδέσεων μας προκύψει. Και τέλος, εμείς θα αναπτύξουμε ένα δίκτυο συνεργατών, πιστοποιημένων συνεργατών της εταιρείας μας σε κάθε πόλη, ώστε όλο αυτό το έργο να διαμοιραστεί και να μπορούν πολλές επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις όπως είναι στο σύνολο της Ελλάδος, πάντως το 95% τουλάχιστον είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να γίνουν κοινωνοί και ωφελούμενοι από το έργο μας. Κλείνω με μια πολύ μικρή σημείωση ότι έχουμε μελετήσει πάρα πολύ το δυναμικό της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, γιατί από εδώ ξεκινήσαμε, όπως σας είπα, και τις εγκρίσεις, στο κομμάτι της δημιουργίας μονάδων βιομεθανίου, μικρές τοπικές μονάδες που μπορεί να γίνουν πλησίων του δικτύου μας, ώστε να γίνεται κατευθείαν η έγχυση στο δίκτυό μας. Είναι μια αρκετά προσεδοφόρα συγκριτικά με αυτούς που παράγουν βιοαέριο και το δίνουν σε άλλα καύσιμα. Και εκτός αυτού είναι και μια πολύ χρήσιμη διαδικασία, γιατί αυτό θα προσφέρει πρασίνισμα, όπως λέμε, των δικτύων και θα είναι δυνατή χρηματοδότηση των επεκτάσεων και στις επόμενες προγραμματικές περιόδους που για τα συμβατικά καύσιμα απαγορεύονται. Άρα σε όλη αυτή την προσπάθεια θέλουμε δίπλα μας όλους σας. Η εταιρεία μας προσπαθήσει να σταθεί και νομίζω ότι η εικόνα που τουλάχιστον προσπαθούμε να δείχνουμε είναι αντάξια των προσδοκιών. Σας θέλουμε όλους δίπλα μας. Και να κλείνοντας να ευχαριστήσω ξανά τον Πρόεδρο και θέλουμε όπως και τους φορείς πρώτης και δευτέρου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και τον επαγγελματικό κόσμο να μας αγκαλιάσουν ώστε και εμείς να προσφέρουμε απλόχερα τα ωφέλη του φυσικού αερίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως σας αναφέραμε, σκοπός της σημερινής μας εκδήλωσης είναι η παρουσίαση της εμπορικής στρατηγικής της εταιρείας μας. Για το λόγο αυτό, θα καλέσουμε στο βήμα του συντονιστή Διευθυντή Εμπορικών Δραστηριοτήτων της ΔΕΔΑ, τον κύριο Αυλονίτη Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε στη Δράμα για να παρουσιάσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για την περιφέρεια. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω το Επιμελητήριο για την άψογη συνδιοργάνωση. Είχα και στο παρελθόν την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον κύριο Γεωργιάδη, οπότε η σημερινή εκδήλωση και το επίπεδό της δεν αποτελεί έκπληξη για μένα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο καταστατικός σκοπός της ΔΕΔΑ είναι να καλύψει ένα ενεργειακό κενό δεκαετιών και να φέρει το φυσικό αέριο σε όλη την Ελλάδα. Το επενδυτικό μας πλάνο ανέρχεται στα 300 εκατομμύρια, καλύπτει 34 πόλεις. Και ειδικά για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη υπάρχει ένας σχεδιασμός πολύ φιλόδοξος για τη γρήγορη ανάπτυξη δικτύων, ξεκινώντας από τις 4 πόλεις που βλέπετε στον πίνακα, μέχρι το 2023. Το δίκτυο μέσης πίεσης, το οποίο ήδη εξυπηρετεί πολλές πόλεις της περιφέρειας και με το οποίο έχουν συνδεθεί αρκετές βιομηχανικές μονάδες, εξυπηρετεί κυρίως μεταποιητικές και άλλες δραστηριότητες υψηλής κατανάλωσης. Το δίκτυο χαμηλής πίεσης αφορά κυρίως τον αστικό ιστό κάθε πόλης και έχει να κάνει με τις συνδέσεις οικιακών καταναλωτών αλλά και μικρών επιχειρήσεων. Οι στόχοι του προγράμματος αποτυπώνονται στην συγκεκριμένη διαφάνεια, όπως μπορείτε να δείτε και από την εικόνα
στην πόλη της Δράμας υπολογίζουμε σε πάνω από 3.200 συνδέσεις. Υπάρχει μια φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο site μας. Πληκτρολογείτε τα στοιχεία σας και αν η διεύθυνση που θα δηλώσετε είναι εντός είτε του υφιστάμενου δικτύου στην πόλη της Δράμας, είτε εντός του δικτύου που έχει προγραμματιστεί για το πρώτο τετράμινο της τρέχουσας εργολαβίας, τότε θα προχωρήσουμε άμεσα σε συμβασιοποίηση αφού καταχωρήσουμε τη διεύθυνσή σας στο χάρτη, στο σύστημα γεωχωρικών δεδομένων που διαθέτουμε και εσείς αναρτήσετε δύο πολύ απλά δικαιολογητικά, μια υπεύθυνη δήλωση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου και μια φωτοτυπία της ταυτότητας του ιδιοκτήτη. Αν πάλι η διεύθυνσή σας δεν είναι εντός του προγραμματισμού του πρώτου τετραμήνου, σας ενθαρρύνω και πάλι να συμπληρώσετε τη φόρμα που σας έδειξα και τους λόγους θα σας εξηγήσει στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης ο κύριος λογοθέτης. Τώρα, αφού υποβάλλετε την αίτηση, γίνει το δεύτερο βήμα για την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης, η οποία θα γίνεται μέσα σε λίγους μήνες όταν ανοίξει και το κατάστημά μας πλήρως ηλεκτρονικά. Ήδη υπογράψαμε την προηγούμενη εβδομάδα περίπου 30 συμβάσεις στο πεδίο με τους πελάτες με ένα τάμπλετ, σε μια διαδικασία η οποία κράτησε λίγα λεπτά και η οποία εκτός από την υπογραφή της σύμβασης περιελάμβανε και τη συμφωνία με τον πελάτη για τη θέση του μετρητή. Θα προχωρήσουμε στην κατασκευή, στην τοποθέτηση του μετρητή και στη συνέχεια, αφού υποβάλλεται με μηχανικό της επιλογής σας, ξαναλέω, την μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης, αφού κατασκευάσετε την εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου σας σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, θα γίνει η αυτοψία από τα στελέχη μας και θα ενεργοποιηθεί η εσωτερική εγκατάσταση. Ξαναλέω, οι πρώτες συνδέσεις οικιακών καταναλωτών θα κατασκευαστούν μέχρι τα μέσα του μηνός Οκτωβρίου και στη συνέχεια οι πρώτοι καταναλωτές στην πόλη της Δράμας θα μπορέσουν να ενεργοποιήσουν την εγκατάστασή τους ώστε το φετινό χειμώνα να απολαύσουν την απόδοση που προσφέρει το φυσικό αέριο. Όλη αυτή η διαδικασία θα διεκπεραιώνεται πολύ σύντομα και από ένα κατάστημα που θα ανοίξουμε στην πόλη, από ένα γραφείο, το οποίο θα είναι στην οδό Εφέδρων Αξιωματικών. Οι διεργασίες έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Θα υπάρχουν δύο μηχανικοί για το πιο τεχνικό κομμάτι και δύο διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα σας εξυπηρετήσουν για την υποβολή της αίτησής σας. Και εδώ πάλι να πω ότι το επιμελητήριο μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας κεντρικά για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των μελών τους. Ξέρουμε ότι οι επιχειρηματίες έχουν μια πολύ πιεσμένη καθημερινότητα, επομένως ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε θα το κάνουμε. Αυτά για μένα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο λογοθέτη, ο οποίος θα σας εξηγήσει λίγο την τεχνική λογική με την οποία δομήσαμε τα έργα μας, καθώς και κάποια ειδικότερα ζητήματα για τις μελέτες και την ενεργοποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Μετά την ανάλυση που έκανε ο κύριος Αντωνίτης όσον αφορά την ανάπτυξη των δικτύων, εγώ θα ήθελα να εστιάσω σε ένα-δύο συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την κατασκευή. Θεωρώ ότι είναι κρίσιμα, δεδομένου ότι η εξκαφή και η εγκατάσταση αγωγού έχει ήδη ξεκινήσει μέσα στην πόλη. Το πρώτο είναι η έγκαιρη υποβολή αιτήσεων. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν ο εργολάβος την ώρα που κάνει την κατασκευή του αγωγού σε ποια γειτονιά έχει αιτήσεις, θα μπορέσει συγχρόνως να κάνει και τις εγκάρσιες δομές οι οποίες θα αεριοδοτήσουν τα σπίτια και έτσι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψει πίσω και να αυξήσει την όχληση. Γιατί η όχληση σε αυτά τα έργα, να μην γελιόμαστε, είναι αρκετή. Το δεύτερο αφορά τις υποβολές εκδηλώσεως ενδιαφέροντος. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος γίνονται για σημεία τα οποία δεν είναι επάνω στο πλάνο ανάπτυξης του επόμενου τετραμήνου. Ωστόσο, αυτές οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος έχουν τη χρησιμότητά τους. Τα έργα της ΔΕΠΑ είναι δομημένα πελατοκεντρικά. Αυτό σημαίνει ότι πέραν από μια βασική υποδομή, η οποία είναι λίγο πολύ, το λέω έτσι λίγο περιγραφικά, ένας εξωτερικός δακτύλιος, ο οποίος διανέμει το αέριο στην πόλη, είναι φτιαγμένα από μικρά αυτόνομα κομμάτια, όπως θα δείτε και στο σχέδιο, τα οποία αεριοδοτούν τις γειτονιές. Έχοντας εμείς εκδηλώσεις ενδιαφέροντος,
θα μπορέσουμε να προτεραιοποιήσουμε την ανάπτυξη του δικτύου προς τις περιοχές που υπάρχει περισσότερη ζήτηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους καταναλωτές και για εμάς. Απ' την άλλη, ΔΕΔΑ, στα πλαίσια της διευκόλυνσης των μηχανικών και της μείωσης της γραφειοκρατίας, γιατί πέραν από την κατασκευή του αγωγού, ο κάθε ιδιώτης πρέπει να φτιάξει και μια εσωτερική εγκατάσταση στα σπίτια του για να υποδεχτεί το φυσικό αέριο, φτιάξαμε ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα μπει σε λειτουργία μέσα στον επόμενο μήνα και θα επιτρέψει στους μηχανικούς να κάνουν ηλεκτρονική υποβολή της μελέτης από την πρώτη στιγμή μέχρι και τη στιγμή της ενεργοποίησης. Όλη αυτή η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά, χωρίς καθόλου χάρτη και χωρίς περιτά έξοδα. Αυτά ήθελα να σας πω μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ.